Παστακό τρως, λάφο δεν τρως μαριδάκι, γιατί να σε ψεύτης, λέμε ένα παράδειγμα. Αλλά όλος αυτός ο συνδυασμός, το είδα, ξέρεις, σαν φωτορομάντζο είναι λίγο. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει. Ναι, και παιδική φωτογραφία μέσα όταν ήταν στο κομμάτιο. Συγγνώμη, το ζητούμενο για το μέσο Έλληνα που βλέπει αυτή τη φωτογραφία. Δεν αφορά το μέσο Έλληνα. Αυτό θέλω να πω. Ο μέσος Έλληνας όμως που ακούει τον Υπουργό. Όλοι το σχολιάζουν από το πρωί αυτό που ο μέσος Έλληνας που ακούει τον Υπουργό Οικονομικών και του ζητάει θυσίες και τον Πρωθυπουργό και τη νέα κυβέρνηση και να αλλάξουμε τον τόπο. Μπορεί να ταυτιστεί με αυτό το κόνσεπτ. Μπορεί βλέποντας αυτό να πει με πείθει ο κ. Βαρουφάκης ότι βέβαια πραγματώσουμε όλοι, πρέπει να βοηθήσουμε. Δεν θέλω να το κρύψει, αλλά δεν πρέπει να το βγάλει κιόλας. Δεν εξυπηρετεί κάτι, γιατί εγώ διάβασα τι ακριβώς λέει. Λέει αυτά που λέει συνήθως. Δεν βγάζει καμία είδηση, δεν υπάρχει πολιτική είδηση και θεωρώ ότι το θέμα έγινε για τη φωτογράφηση, όχι για τη συνέντευξη. Μα ρε παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι το κάνανε για, οι άνθρωποι για προσωπική χρήση. Δηλαδή, όπως λέμε, είναι μια παλιακή κατά τη γνώμη μου φωτογράφηση με πιάνα φαγητά στην πλάκα να φαίνεται από πίσω και τσολιαδάκια. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι τέχνη, έχει ένα συμβολισμό γιατί φαίνεται από πίσω ο Παρθενώνας και η Ακρόπολη, αλλά. Το λιτός βίος δεν σημαίνει ότι πρέπει να φωτογραφηθεί σαν τον πρόεδρο της Παραγουάης, της Ουρουγουάης που είναι ο άνθρωπος που είναι αγρότης και είναι έτσι λογική του και μπράβο του και μακάρι να είχαμε και εμείς τέτοια σύμβολα. Από εκεί και πέρα, περισσότερο, επειδή ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Για μένα ήταν φάουλη φωτογράφηση, επειδή ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί ότι ένας άνθρωπος μπορεί να φωτογραφηθεί ακόμα και αν είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Μα φυσικά. Το θέμα είναι ότι στήθηκε για μια φωτογράφηση που για κάποιο λόγο, επειδή είναι Γάλλοι και του είπαν να το κάνει, του ανθρώπου αυτό αυτού, είπε ναι. Ενώ αν ήταν Έλληνες θα έλεγε παιδιά. Ναι, δεν γίνονται, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν μπορώ να κάτσω και να κάνω ότι διαβάζω ένα βιβλίο. Πού το ξέρεις ότι θα έλεγε όχι. Γιατί θα καταλάβαινε μπορεί να μην το έχουν κάνει τη συμπαραδήλωση. Το τι σημαίνει αυτό, το σήμα δηλαδή που δίνει. Ενώ το Paris Match που είναι το Paris Match, σου λέει ότι μέσα στο Paris Match που υπάρχουν πολιτικές ιστορίες μεγάλες, που υπάρχουν έρευνες, δηλαδή που είναι λίγο πιο σοβαρό, διότι έχει και την απόσταση. Είναι και στη Γαλλία, είναι έξω από εδώ. Εδώ στην Ελλάδα σου λέει, αποκλείεται να γίνει τέτοιο πράγμα. Θα είναι λίγο, δηλαδή για φαντάσου το αυτό, να είχε Έλληνα φωτογράφο, ελληνικό τίτλο το περιοδικό που το φιλοξενούσε και έναν Έλληνα ο οποίος θα γράφει τη συνέντευξη. Δεν βλέπω καμία διαφορά. Από τη στιγμή που το μαθαίνω, αν συνέβαινε κάπου και δεν έπεφτε στα χέρια μου, τι με νοιάζει, γινόταν οπουδήποτε. Αλλά αυτό, ναι. Είναι σαν να έχει γίνει και εδώ. Γιατί πού βλέπεις τη διαφορά? Ότι έγινε στο Paris Match, το ξέρω ήδη. Εννοείς. Θερμόπαιδη μου ότι. Στην ψυχολογία το ίδιο νομίζω. Αφού το διαβάζουμε, έχει το βλέπουμε, να, το κοιτάμε. Έχει να κάνει νομίζω με το προσωπικό θέμα του ίδιου. Δηλαδή ο ίδιος δεν θα το έκανε στην Ελλάδα και εγώ συμφωνώ. Ναι, νομίζω ότι δεν θα το έκανε ποτέ. Ποτέ. Θα το έκανε εκεί. Και ο λόγος που βρίσκω Τάσο είναι ότι είναι κατά βάθος για τον ίδιο τον πολιτικό πολιτικός. Δηλαδή θέλει να περάσει, όπως σου είπα πριν, ακόμα και το πριν τη μάχη, τον τίτλο. Ναι. Σου λέει μάχη θα δώσω. Δεν είναι πριν αντιθώ να πάω στις Βρυξέλλες για τον πολιτικό τουρισμό. Μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους. Οι πόρτες είναι ανοιχτές όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης όλου του κόσμου. Τον κυνηγάνε από παντού. Ναι. Νομίζω ότι μπορείς να κάνεις κάποιες επιλογές να δείξεις εδώ λίγο πιο χαμηλό προφίλ. Εγώ δεν λέω να μην βγεις στο Paris Match να μην τα πει. Εμένα δεν φαίνεται υψηλό το προφίλ. Γιατί για μένα είναι προκλητικό. Ποιο το τραπέζι με το φαγητό.